Πάμε τώρα να σας δείξω πώς θα κάνουμε ένα κρεμέ βανίλιας. Εδώ πέρα έχω 500 γραμμάρια γάλα και 500 γραμμάρια κρέμα, 190 γραμμάρια κρόκους, 100 γραμμάρια ζάχαρη, 3 φύλλα ζελατίνης και 1 βανίλια. Θα βάλουμε το γάλα με την κρέμα να ζεσταθούν, τη ζάχαρη με τους κρόκους θα τους ομογενοποιήσουμε και μετά θα ρίξουμε μια ποσότητα από το ζεστό γάλα μέσα στους κρόκους και όλο αυτό το μείγμα μετά πάει μέσα στο γάλα μέχρι να φτάσουμε στους 82 βαθμούς. Όταν φτάσει στους 82 βαθμούς θα ρίξουμε και τα φύλλα της ζελατίνης. Τα φύλλα της ζελατίνης πρέπει να τα ρίξουμε και από την αρχή. Δεν έχουμε πρόβλημα, εγώ συνηθίζω να τα ρίχνω στο τέλος. Αρχή να είναι βέβαια να τα έχουμε μουλιάσει σε κρύο, σε παγωμένο νερό. Έτσι. Θα δείτε σε λίγο τη συνέχεια. Βλέπετε, έφτασε το γάλα τώρα ήδη στους 60 βαθμούς, θα ρίξω μια ποσότητα μέσα, θα το ανακατέψω και θα το ρίξω μετά όλο αυτό πάλι μέσα στην κατσαρόλα μέχρι να φτάσει στους 82 βαθμούς. Το ξαναβάλαμε πάλι στην κατσαρόλα και περιμένουμε τώρα να φτάσει στους 82 βαθμούς. Αφού φτάσει στους 82 βαθμούς θα το ρίξουμε μέσα σε μια κανάτα και το χτυπήσουμε λίγο με το πίμερ. Προσθέτουμε τώρα και τις ζελατίνες, τα φύλλα. Βλέπετε, 83 βαθμούς και το κατεβάζουμε. Το αλλάζουμε κατευθείαν το σκεύος, το βάλουμε στην κανάτα, έτσι ώστε να σταματήσουμε το βρασμό και το χτυπήσουμε με το μπίμερ. Μία φορά και είναι έτοιμο. Χτυπάμε τώρα μία με το μπίμερ και είναι έτοιμο. Δεν θέλει πολύ ώρα, ίσα έτσι να ομογενοποιηθεί. Και το βάζουμε στα σκεύη που θέλουμε και το κρέμα είναι έτοιμο.